Καλημέρα. Σήμερα θα σας διηγηθώ το βιογραφικό της γιαγιάς μου της Ρωμαλαίας. Την 29 Σεπτεμβρίου, η γιαγιά μου, εκεί που καθόταν με την αδελφή μου τη Δανάη, αποφάσισε να γράψει την ιστορία της ζωής της. Η αλήθεια είναι ότι την έχω ακούσει πολλές φορές να μου μιλάει για τα παλιά. Της αρέσει πολύ να μιλάει και κάνει εντύπωση που τα θυμάται όλα και με λεπτομέρειες. Γεννήθηκε 20 Ιουλίου 1920 στο τέρμα των Τριχονίδας. Τη μητέρα της την έλεγε Αγγλαία Τσίγκα και τον πατέρα της Γιώργο Τσαρούχη. Η μητέρα της γιαγιάς μου καταγόταν από ένα χωριό κοντά στη λίμνη Τριχονίδα, τα Σταράλωνα. Ο πατέρας της καταγόταν από τον Πέρκο Ναυπακτίας. Έφυγε όμως και εγκαταστάθηκε στο Θέρμο. Εκεί άνοιξε μαγαζί παντοπολείο και έκανε περιουσία. Στο Θέρμο. Το Θέρμο ήταν κορπόπολη. Ήταν το κέντρο σε όλα τα γύρω χωριά. Παντρεύτηκε και έκανε 4 παιδιά. Την Ελένη, τη Ρωμαλαία, τον Κώστα και τον Βασιλική. Είναι μόνο η Ελένη και η γιαγιά μου η Ρωμαλαία, δυστυχώς. Όταν γεννήθηκε η μικρότερη αδερφή της γιαγιάς μου, μετά από 3 μήνες η μητέρα της αρρώστησε και πέθανε. Έτσι, ο πατέρας της αναγκάστηκε να ξαναπαντρευτεί και μάλιστα πολύ σύντομα, αφού δεν μπορούσε να βγάλει πέρα μόνος του με 4 παιδιά, μια καινούργια μαμά μπήκε στην οικογένεια της γιαγιάς μου, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ καλή. Την έλεγαν Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα αγάπησε τα παιδιά και τα μεγάλωσε σαν να ήταν δικά της. Από ό,τι μου είχε πει η γιαγιά μου, η Αλεξάνδρα έμεινε έγκυος, αλλά μόλις γέννησε το παιδί πέθανε. Ένιωσε τότε λοιπόν τον πόνο της γέννας και αισθάνθηκε τη μητρότητα. Αυτό την έκανε ίσως να αγαπήσει τόσο πολύ και τα παιδιά του άντρα της. Η Ρωμαλαία τελείωσε το δημοτικό σχολείο και έπειτα έμαθε μοντιστρική. Δούλεψε σαν μοντίστρια μέχρι τα 28 της χρόνια. Στον πόλεμο του 1940 η γιαγιά μου ήταν 20 χρονών. Οι Γερμανοί καταλαμβάνοντας το Θέρμο, εκεί μόνο ότι βρίσκονται στον δρόμο τους και λαϊλατούσαν. Έτσι η οικογένεια της γιαγιάς μου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στο χωριό. Μάζεψαν ό,τι μπορούσαν και έφυγαν σε ένα ακαλύψιστο περιβόλι τους. Μισή ώρα στον δρόμο από το Θέρμο. Έμειναν εκεί 2 χρόνια και έτρωγαν φρούτα και λαχανικά. Σε μια εποχή μεγάλης πείνας, η γιαγιά μου και η οικογένειά της δεν στερήθηκαν το φαγητό. Όταν τελείωσε ο πόλεμος και γύρισαν στο χωριό, είδαν το σπίτι τους καμένο. Οι Γερμανοί φεύγοντας τα έκαψαν. Ο πατέρας της γιαγιάς μου δεν άντεξε και πέθανε από τη στεναχώρια του. 4 αδέρφια και η Αλεξάνδρα, μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, κατάφεραν και ξανέφτιαξαν το σπίτι και άρχισαν να καλυτερεύουν τα πράγματα. Το 1946 παντρεύτηκε η μεγάλη αδερφή της γιαγιάς μου και την ίδια χρονιά με τη βοήθεια ενός ξαδέρφου του, ο αδερφός της γιαγιάς μου, έφυγαν από την Πάτρα. Εκεί γνώρισε τον προπάπου μου, άντρα της προγιαγιούλας Ρωμαλαίας, και άνοιξαν ένα περίπτερο. Ο προπάπους μου ήταν ο Παναγιώτης Ρετζής. Από πολύ μικρός έφυγε από το χωριό και πήγε στην Πάτρα να μορφωθεί και να δουλέψει. Ήταν πολύ άξιος άνθρωπος, ξεκίνησε ως περιπεράς, έπειτα δούλεψε όλος λογιστής σε καπελάδικο, αργότερα άνοιξε μαγαζί με ποδήλατα και στο τέλος με τη βοήθεια της γιαγιάς μου άνοιξε βιοτεχνία καπελών. Το 1900 στην Πάτρα για να δει τον αδερφό της. Εκεί γνώρισε τη σπιτινοικοκυρία του παππού μου και είδε για λίγο τον παππού μου. Την εποχή εκείνη η γιαγιά μου ήθελε να παντρευτεί, ήταν 28 χρονών, ο παππούς μου ήταν και εκείνος 34 χρονών σε ηλικία γάμου. Αγόρασαν 155.000 λίρες και τα ξεχρέωσαν σε 3 χρόνια. Η γιαγιά και ο παππούς επέκτησαν 4 παιδιά, τον Θωμά, τη Σπυριδούλα, τον Γιώργο και τον Βασίλη. Το 1971 η γιαγιά μου, η Σπυριδούλα, παντρεύτηκε. Έκανε τη μαμά Ζωή και τον θείο Παναγιώτη και μετά χώρισε. Από στεναχώρια του παππούς έπαθε καρκίνο και το 1973, ήταν τότε 55 χρονών, πέθανε. Η γιαγιά μου είχε να αντιμετωπίσει ένα μικρό γολγοθά. Η γιαγιά μου ήταν δίπλα μου παντού, από τα πρώτα μου βήματα στο σχολείο. Ήταν δίπλα μου στις αρρώστιες μου, στις επιτυχίες μου,
και πάντα με συμβούλευε για το σωστό. Μέχρι και σήμερα, εκείνη είναι σχεδόν 90 και δεν έχει σταματήσει να με συμβουλεύει. Λέει ότι είναι ευτυχισμένη που έχει όλα τα παιδιά και τα εγγόνια της γύρω, αγαπημένα. Και ευχαριστώ τον Θεό που την αξίωσε να ζήσει τόσα χρόνια με υγεία, παρόλο τις δυσκολίες που πέρασε, καλά χρόνια, και μου έχει πει πολλές φορές ότι εκείνη έζησε και είναι χαρούμενη. Αλίμονο για τον άντρα της που έφυγε νωρίς και δεν χάρηκε τίποτα. Ξέρω πως η προγιαγιά μου λατρεύει τη γιαγιά μου. Εκείνη μας μεγάλωσε και...